Και θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον υποψήφιο διδάκτορα γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και επισμηναγό υπτάμενο εν αποστρατεία, για τον οποίο πρέπει να πω ότι είχε έτσι και την εμπειρία το Ραφάλ πριν έρθουν τα Ραφάλ στη χώρα. Πολύ πριν. Είναι ο κύριος Στέφανος Καραβίδας. Καλημέρα κύριε Καραβίδα. Καλημέρα κύριε Σαρχίνη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Κύριε Καραβίδα, πριν δούμε λιγάκι και το πεδίο της γεωπολιτικής, ζήτησα να με συνομιλήσουμε διότι είστε από τους έμπειρους υπταμένους στο παρελθόν. Το ασκείτε ακόμη και τώρα, πρέπει να πω, εκπαιδευτικά. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αυτό που βλέπω ότι το συζητάνε όλοι, αλλά απαντήσεις δεν δίνονται. Απλά μία περιγραφή, ότι μετά την επέμβαση της Ρωσίας και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτό που δεν φαίνεται μετά την τρίτη μέρα καθόλου είναι η ρωσική αεροπορία. Και έχουν γεννηθεί μια πλειάδα ερωτηματικών από την έλλειψη συντονισμού, την κακή οργάνωση, τον κακό σχεδιασμό ή δεύτερα σχέδια. Εσείς έχετε μια εξήγηση, η υπεροπλία στον αέρα γιατί δεν εμφανίστηκε? Θα ήθελα πρώτα να αποτυπώσω την άποψή μου σαν ακροατής και τηλεθεατής και εγώ τις πρώτες μέρες, όπου δεν δέχτηκα να πω πουθενά γιατί δεν είχα πλήρη εικόνα, ότι είδαμε υπερβολές από πολλούς αναλυτές οι οποίοι βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα τη στιγμή που ούτε εκτιμήσεις δεν μπορούσαμε να κάνουμε, δεδομένου ότι δεν είχαμε πλήρη εικόνα. Τα βίντεο από το Twitter δεν είναι αξιόπιστα για την εξαγωγή συμπερασμάτων, και αυτό δυστυχώς το είδα από σοβαρούς ανθρώπους. Και αυτό γιατί η δύναμη της εικόνας είναι μεγάλη, ωστόσο η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ, που μπορεί να αποτυπώσει μέσα από ψεύτικα βίντεο καταστάσεις οι οποίες να δημιουργούν εντυπώσεις. Είναι κοινοτυπία τις πρώτες μέρες και το έχουμε ακούσει πολλές φορές, ότι το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλό αυτά όσα ακούμε, ακόμα και σε αυτά που θα σας πω εγώ σήμερα. Μάλιστα. Είδαμε πρόσφατα ένα βίντεο καταστροφής του Παρισιού, το οποίο είχε σκοπό να προκαλέσει το αίσθημα της κοινής γνώμης αναφορικά με τα γεγονότα στην Ουκρανία. Ήταν τόσο αληθοφάνες που δεν μπορούσε να καταλάβει κανένας ότι αυτό ήταν φτιαχτό. Από εκεί και πέρα, τα συστήματα τα οποία βλέπουμε στην Ουκρανία, τα ρωσικά, είναι κοινά με τα ουκρανικά και επίσης είναι κοινά με τα συστήματα τα αντιεροπορικά επί εδάφους, τα οποία βλέπουμε στον πόλεμο στο Αρτσάχ στην Αρμενία. Πού θέλω να καταλήξω, δεν ξέρουμε τα βίντεο που βλέπουμε πραγματικά από ποια περίσταση είναι. Α, ποια είναι, ποιου και πώς, γιατί είναι, λέτε, ομοειδή. Να πω ότι έχετε δίκιο ότι με το που φύγει η πρώτη σφαίρα, το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια, και μαζί με το πρώτο θύμα που είναι η αλήθεια είναι και τα θύματα ο απλός Κοσμάκης, έτσι, που είναι μέσα στο πεδίο των μαχών. Δύο είναι τα μεγάλα θύματα. Όμως λέτε ότι εδώ μιλάμε για ομοειδή συστήματα, οπότε καλό είναι να είμαστε γενικώς επιφυλακτικοί. Παρ' όλα αυτά, ως έμπειρος, μία εικόνα και μία άποψη για το τι συμβαίνει με αυτό που σας ρώτησα, προφανώς και έχετε αρχίσει, είμαστε 23η μέρα του πολέμου, να τη σχηματοποιείτε σε σχέση με την αεροπορία. Και γενικώς με το τι γίνεται στον αέρα. Μετά την εισαγωγή, θα σας δώσω μια εικόνα. Είναι μεθοδολογικό σφάλμα, όπως έχω ξαναπεί, να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη ρωσική τακτική υπό το πρίσμα του παλαιού ανατολικού δόγματος, το οποίο τελευταία φορά το είδαμε στις επιχειρήσεις του Ιράκ κυρίως, που ήταν πιο μαζικές επιχειρήσεις, και δευτερευόντως στις τελευταίες επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. Επίσης, μας έχει μείνει αποτύπωμα της εικόνας από τους μαζικούς βομβαρδισμούς στη Σερβία, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το δυτικό δόγμα ήταν ολιστικό. Μέσα από μεγάλα πακέτα αεροσκαφών, τα οποία τις πρώτες ώρες επέδραμα μαζικά, προκειμένου να καθαρίσουν το πεδίο επί του εδάφους πριν μπουν τα χερσαία τμήματα. Αυτό δεν μπορούμε να το δούμε στην περίπτωση της Ουκρανίας. Και ο λόγος είναι ότι σίγουρα, σε κανένα πόλεμο βέβαια, δεν υπάρχει ηθικό πλεονέκτημα. Η Ρωσία γνωρίζει ότι βρίσκεται την πλάτη στον τοίχο και από πλευρά ηθική αλλά και από πλευρά νομική. Και το ηθικό είναι πιο σημαντικό για μένα. Οπότε προσπαθεί ή δυνατόν να περιορίσει τις απώλειες αμάχων επί του εδάφους. Το ρωσικό δόγμα είναι αμυγός βλήματο-κεντρικό. Και αυτό είδαμε τις πρώτες δύο μέρες με μαζικές εξαπολύσεις πυράβλων Κρούζ, Ισκανδέρ και Καλίμπρ και βαλιστικό. Ένας βαλιστικός ο άλλος είναι Κρούζ. Οι καλύτεροι φύγαν από τα πλοία, το οποίο νέκρωσε το 90% τουλάχιστον των εγκαταστάσεων της ουκρανικής αεροπορίας γενικά, όχι μόνο αεράμινας. Η πραγματικότητα, με λίγα λόγια, είναι ότι δεν βλέπουμε τη ρωσική αεροπορία όσο θα περιμέναμε, πολύ απλά γιατί δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει αεροπορική απειλή σοβαρή. Η ουκρανική αεροπορία, πρέπει να πούμε ότι μετά τη διάλυση Σοβιετικής Ένωσης, κληρονόμησε ένα μεγάλο
δύναμη, συμβατική, ανά τον κόσμο. Αυτό το υλικό παρέπεσε με αποτέλεσμα θεωρητικά πριν τις επιχειρήσεις να διαθέτει 70 αεροσκάφη, 100 αεροσκάφη, 70 μαχητικά και 30 επιθετικά. Αμφίβολης επιχειρησιακής αξίας και πάλι δεν γνωρίζουμε πόσα εν της πράγμαση ήταν λειτουργικά. Από αυτά λοιπόν, μεγάλο ποσοστό με βάση εικόνες οποίες έχουμε δει βεβαιωμένες, καταστράφηκε στο έδαφος, καταρρεύσεις, με αποτέλεσμα να μην έχει αποτύπωμα. Mm. Άρα λοιπόν δεν απειλείται. Επίσης, η ρωσική αεροπορία άγγισε διδάγματα από τις πρόσφατες επιχειρήσεις στη Συρία, που ήταν ένα πεδίο βολής, στο οποίο εξάσκησαν και τη χρήση των όπλων, αλλά και τις τακτικές τους. Η ρωσική αεροπορία δεν διαθέτει την δύναμη πυρός που έχει το δυτικό στρατόπεδο. Διαθέτει ένα στόλο περίπου 1.300 αεροσκαφών, με τα 350 μόνο από αυτά να είναι της τελευταίας δεκαετίας, δηλαδή τεχνολογικά εξελιγμένα, ούτως ώστε να μπορούν να κάνουν αφαίρεσεις αυτών που λένε έξυπνων όπλων, τα οποία να μπορούν από μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φανούν οι πλατφόρμες στα αεροπλάνα. Άρα λέτε ότι διαθέτει τέτοιες πλατφόρμες με τα λεγόμενα, με πολλά εισαγωγικά για εμάς απλούς πολίτες, εσείς καλά κάνετε και μιλάτε στρατιωτικά, τα έξυπνα όπλα με πολλά εισαγωγικά για εμάς, επαναλαμβάνω, έχει περιορισμένο αριθμό σε σχέση με τη Δυτική Συμμαχία, σωστά? Αυτό είναι σκοπό. Είναι σωστό. Άρα από τις 10 αρχές πολέμου, εκλογή σκοπού και μονή σε αυτό, το οποίο το βλέπουμε, συγκέντρωση δυνάμεων, μετά είναι η οικονομία δυνάμεων. Πρέπει να κάνουν οικονομία δυνάμεων και να κρατήσουν αυτά τα καλά στοιχεία, είτε μιλάμε για τις πλατφόρμες, είτε μιλάμε για τα όπλα, ως εφευρεία στρατηγική για τις υπέρτερες δυτικές δυνάμεις. Δεν είναι αληθές ότι δεν έχουμε καθόλου αποτύπωμα της ρωσικής αεροπορίας. Είδαμε πριν 4 μέρες, αν θυμάμαι, κάποιες επιθέσεις στην πόλη Λιβύη, στην δυτική Ουκρανία, που αφορούσε την ενίσχυση σε όπλα επιβάθους που ήρθαν από τη δυτική πλευρά. Αυτά καταστράφηκαν και καταστράφηκαν με την χρήση ρωσικών αεροσκαφών, τα οποία δεν προσέγγισαν καν, δηλαδή άφησαν έξυπνα όπλα από πολύ μακριά. Επίσης, τη δεύτερη μέρα υπήρξε μια κατάρρευση ενός πολύ γνωστού γυμνάρχου Ουκρανού, πιλότου αεροπορικών επιδείξεων στην Ευρώπη, του οποίου η κατάρρευση αρχικά αποδόθηκε σε φρύα βολή. Αυτό μετά εξακριβώθηκε ότι αφορούσε κατάρρευση από σύστημα S-400 ρωσικό, το οποίο επιχείρησε από την Ουκρανία. Τι θέλω να πω, εν ολίγης, και για να μην ακρηγορούμε, δεν υπάρχει σημαντική ουκρανική αεροπορία η οποία να έχει πραγματικό αποτύπωμα και ισχύ πυρός και παρουσία αναφορικά με τα αεροπλάνα. Υπάρχουν ρωσικές στοιχείες S-400 πέριξ της Ουκρανίας, αλλά και 350 σύγχρονα μαχητικά. Μπορούν λοιπόν να καλύψουν σε μεγάλο βαθμό το εναέριο πεδίο. Και το άλλο ζητούμενο είναι ότι δεν θέλουν να εκθέσουν οι Ρώσοι τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες αυτών των σύγχρονων αεροσκαφών και των περιορισμένων όπλων που έχουν. Γι' αυτό είναι και ένας λόγος που δεν τα βλέπουμε. Άρα λέτε ότι κάνει συντήρηση ουσιαστικά των όποιων στρατιωτικών δυνάμεων εξελιγμένων, να το πω έτσι, από τη στιγμή που δεν κρίνει ότι σε αυτή τη φάση είναι αναγκαία, εκτός αν αποφασίσει να πάει σε μαζικούς βομβαρδισμούς στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό μου λέτε. Είναι ακριβώς έτσι, το οποίο θέλει να το αποφύγει. Έχει γίνει πάρα πολύ λόγος για αυτό το περιόμινο κομβόι των 60-65 χιλιόμετρων πέριξ του Κιέβου. Και ξαναρωτώ, γιατί θα ακούσει σημαντικούς ανθρώπους και αναλυτές να χλευάζουν αυτή την παρουσία. Θα μου επιτρέψει σαν παρένθεση να πω ότι είμαστε εναντίον της εισβολής. Είναι παράνομο, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι καρπακριτό αυτό που γίνεται, ανθρωπιστική καταστροφή. Απλά, με βάση το πεδίο το οποίο μπορούμε να θεραπεύσουμε, προσπαθούμε να αποτυπώσουμε μια ψύχρεμη όψη της πραγματικότητας. Αυτό το βάζω σαν εισαγωγή για να μην με κατακρίνει κάποιος. Ναι, σαφές. Όχι, εσείς στρατιωτικά μιλάτε. Χωριζόμαστε, είμαστε ρωσόφιλοι, είμαστε αμερικανόφιλοι. Προσωπικά, και σας το λέω ευθέως, δεν είμαι ούτε ρωσόφιλος ούτε αμερικανόφιλος. Είμαι φιλόθος και φιλογενής. Εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου, ορίζουμε την Ανατολή και τη Δύση. Αυτή είναι άλλη κουβέντα, μπορούμε να τη συζητήσουμε άλλη φορά. Άρα λέτε, κύριε Καραβίδα, επί του πεδίου, ακόμη και αυτή η φάλαγγα για την οποία τι θέλατε να πείτε, ότι. Ναι, είναι δυνατόν λοιπόν εμείς να αντιλαμβανόμαστε ζητήματα τα οποία δεν αντιλαμβάνονται οι Ρώσοι στρατηγοί? Είναι πραγματικά, είναι υπερβολή αυτό το οποίο έχει ληφθεί. Αυτό είναι μια μεθράσος επίδειξη της ρωσικής δύναμης επί του εδάφου. Δεν απειλεί τη σημασία. Υπάρχει δύναμη της εικόνας, βλέπουμε καταστροφές οπλικών συστημάτων, αλλά σε ένα σύνολο μερικών χιλιάδων οχημάτων επί του εδάφους, αυτά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα ποσοστία. Επίσης, ακούσαμε υπερβολές σε σχέση με τον κεραυνοβόλο πόλεμο στην αρχή.
Εγώ δεν έχω προσέξει. Μπορεί να κάνω λάθος με διαφθορές κάποιες. Δεν πρόσεξα οι Ρώσοι να μιλάνε για κεραυνοπόλεμο πόλεμο. Αυτό ήταν αναλύσεις δικές μας πολιτικών. Απ' την άλλη, ότι υπάρχει μια πανελευθερία. Η κατάσταση θεωρείται κάπου στη μέση και πρέπει να βάλουμε την κλίμακα στη σωστή της διάσταση. Η Ουκρανία είναι μια τεράστια χώρα με μέγεθος πάνω από 600.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αν θυμάμαι καλά, η Γαλλία, που είναι πάλι μεγάλη, είναι μικρότερη, 540-550.000. Η Ελλάδα είναι 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και θυμίζω το ιστορικό παράδειγμα ότι οι Γερμανοί μετά την πτώση, την παράδοση ουσία των οχυρών, τον Απρίλιο στις 10 Απριλίου του 1941, χρειάστηκαν 17 μέρες για να βαδίσουν χωρίς αντίσταση της ουσίας, αν εξαιρέσουμε τις Θερμοπύλες λίγο, προς την Αθήνα. Είναι δυνατόν λοιπόν σε ένα τόσο αχανές πεδίο να περιμένουμε τις πρώτες μέρες στρατιωτικά να πέσει η Ουκρανία? Θα μπορούσε να πέσει μόνο πολιτικά, αυτό είδαμε ότι δεν συνέβη, δηλαδή να βρισκόταν υποπίεση στο πολιτικό σύστημα της Ουκρανίας και να έπεσε. Αυτό δεν συνέβη. Οπότε πρέπει να πάμε σε σημαντικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα κρατήσουν. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είδαμε προβλήματα τις πρώτες μέρες λογιστικής και φοδιαστικής υποστήριξης στις ρωσικές δυνάμεις, αυτό αφορούσε τη βόρεια διείσδυση, η οποία πέτυχε θυριασμό, αυτή είναι η πραγματικότητα, και μάλιστα προχώρησε τόσο γρήγορα, ούτε καν οι Ρώσοι δεν το περιμέναν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποστηρίξουν αυτή την αρχαία προέλαση. Δεν έχουμε μάχες επί του πεδίου, σε διευρυμένο ανοιχτό πεδίο. Έχουν περικλειστεί οι Ουκρανικές δυνάμεις στην ουσία σε 5 μεγάλα αστικά κέντρα και αυτή ήταν μια σωστή τακτική και αυτό βλέπουμε. Είναι δύσκολο να μπούμε μέσα. Σαφές αυτό που λέτε. Αν θέλετε ένα αστερίσκο, αν θέλετε, το συζητάω μετά. Έχει αναγωγή και στην Κύπρο για τα κατοχικά στρατεύματα, αν μπορούν να υπερκεράσουν αυτή την έκρηξη την οικονομική στην περιοχή της Λευκοσίας, για παράδειγμα. Κάνετε μια τέτοια προσομοίωση. Κύριε Καραβίδα, αν θεωρείτε μια μεταβλητή στο πολιτικό, γιατί στο στρατιωτικό είστε σαφείς σε αυτό που λέτε, είναι δηλαδή το ότι τελικώς δεν τα μάζεψε και έφυγε η κυβέρνηση Ζελένσκι, το αντίθετο. Θεωρείτε ότι εδώ η μεταβλητή ήταν ο λαϊκός παράγοντας Παύλα που αποφάσισε με όρους πολιτοφυλακής να αντισταθεί παντή τρόπο? Είναι μια μεταβλητή? Φυσικά είναι αξιέπαινη η αντίσταση των Ουκρανών και ό,τι γίνεται στην Ουκρανία πρέπει να έχει αναγωγή και προβολή στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του Κυπριακού κυρίως και στο Αιγαίο και στο Κυπριακό. Για κάποιους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι δεν μπορούν να θεραπεύσουν το πεδίο της θεατρικής επιστήμης και πιστεύουν ότι με ένα αφήσιμα η Τουρκία θα εισβάλλει στην Ελλάδα και θα καταλάβει τα πάντα. Το βλέπουμε ότι δεν ισχύει αυτό. Αλλά θα με επιτρέψετε, πέρα από τον ηρωισμό του ουκρανικού λαού, να δώσω και μια αίσθηση γεωπολιτικής αντίληψης που έχω. Θεωρώ ότι όσα γίνεται. Μισό λεπτό, θα πάμε στο γεωπολιτικό. Μισό λεπτό, κύριε Καραβίδα, κάντε μου τη χάρη. Θα πάμε στο γεωπολιτικό. Θέλω να απαντήσετε σε ένα ερώτημα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ακροατών. Κατά την εντύπωση που έχει με την εικόνα, σωστά το είπε λέει ο κύριος Καραβίδας, ότι και την εικόνα πρέπει να την αποπληθωρήσουμε, ποια είναι η πραγματικότητά της, αλλά με την εικόνα που έχει. Η ουκρανική αεράμινα λειτουργεί ή όχι? Έχει διαπιστώσει μήπως αν η Ρωσία κάνει χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων πολέμου? Γιατί εκτός των άλλων συμβαίνει και ένα παράδοξο. Η Ουκρανία έχει ακόμη ρεύμα σε πολλές περιοχές, ίντερνετ και τηλεπικοινωνίες. Άρα εδώ μου βάζουν δύο ζητήματα. Ένα, πώς κρίνεται την ουκρανική αεράμινα, αν λειτουργεί ή όχι? Και δεύτερον, αν η Ρωσία τελικώς κάνει χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων πολέμου, την ίδια ώρα που η Ουκρανία στις κομβικές περιοχές ρευματοδοτείται κανονικά. Σε επίπεδο πολεμικό. Δεν μιλάμε τώρα σε επίπεδο ανθρωπιστικό τι συμβαίνει. Αυτό το είπατε κι εσείς, είναι μια τραγωδία. Υπάρχουν αναφορές ότι έγινε και χρήση ηλεκτρονικού πολέμου, αλλά και χρήση μη παμπρωμένων αεροσκαφών και κάποιων έξυπνων όπλων. Όμως, θεωρώ ότι δεν θέλει να προκαλέσει λαϊκή δυσαρέσκεια γενικά και γι' αυτό αυτή είναι σημαντικές εγκαταστάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των Ουκρανών και των Ρωσόφωνων και των Ιωσόφωνων να λειτουργεί. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν προβαίνει σε μαζικές, σε ένα ολιστικό πλαίσιο εκαθάρισης σοβαρών δομών του Ουκρανικού κράτους, γιατί κοιτάζει για την επόμενη μέρα. Η αεράμινα, η Ουκρανική. Η αεράμινα, ευχαριστώ γιατί πριν την κρίνη του λόγου το απόλυσα. Τα συστήματα τα οποία, τα ρωσικά συστήματα, το χαρακτηριστικό του σε σχέση με τα δυτικά, είναι το λεγόμενο mobility, δηλαδή η δυνατότητά του να μετακινούνται. Αυτό αφορά και τα S-300, αλλά και τα Κορμελιένα και τα S-800 τα οποία έχουν εμείς εδώ πέρα. Και τα Μπουκ φυσικά. Υπάρχουν οι αναφορές ότι κάποια συστήματα δραπέτευσαν, επιβίωσαν και δεν θέλει να αυξήσει το ρίσκο ρωσική πλευρά. Γι' αυτό και δεν κάνει άσκοπη και άλογη χρήση αεροπορικών δυνάμεων στο φόβο ότι κάποια συστήματα
περιορισμένα βέβαια, μπορεί να έχουν επιβιώσει και να ανοίξουν τους εισιτήρους τους. Σε κάποια φάση έχουμε δει και καταρρεύσει φυσικά σύγχρονων ρευστικών αεροσκαφών όπως Su 34 και Su 30. Τα έχουμε δει αυτά. Γι' αυτό κυρίως είναι φιντονή. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει εξαλειφθεί κυρίως ο παράγοντας. Ναι, υπάρχει σε ένα μικρό ποσοστό. Και ένα τελευταίο ερώτημα για να δώσετε τη γεωπολιτική διάσταση και με αυτή να κλείσουμε. Άλλων ακροατών. Κατά την αίσθηση του κυρίου Καραβίδα και ως υπτάμενος, η διαρκής επιμονή Ζελένσκι για να δημιουργηθούν ζώνες απαγόρευσης πτήσεων στον Ουκρανικό εναέριο χώρο είναι κάτι εφικτό, το λέει απλά για να πιέσει πολιτικά, αν υποθέσουμε ότι περνόταν η απόφαση από το ΝΑΤΟ και τους δυτικούς συμμάχους, θα σήμαινε με τοπική, μπορεί να λειτουργήσει, ελέγχουν τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας από απόσταση, μεν και ιδέ. Ποια είναι η εικόνα που έχει? Τον ελέγχουν τον αέριο χώρο υπό την έννοια ότι παίρνει την εικόνα. Απογειώνται δηλαδή βαριά και μεγάλα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τόσο αμερικανικά όσο και ανατολικά, από τη βάση Γκόλεγλα στη Σικελία, κάνουν την πτήση κοντά στον εύξηνο πόντο, αποφεύγοντας το τουρκικό FIR μάλιστα, περνάνε μέσω από το ελληνικό και το βουλγαρικό, αυτό έχει μια συνολογία, για να πάμε την εικόνα. Αλλά μέχρι εκεί, από εκεί πέρα, το να συζητάμε για ζώνη απαγόρευση πτήσεων, θα μου πει ότι ευθέω αναλύουμε απλά το ραδιοφωνικό χρόνο. Είναι μη ρεαλιστικό, δεν πρόκειται να γίνει. Από όσο γνωρίζω, χρειάζεται ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο συνδέεται στη Ρωσία. Αν λέγαμε θεωρητικά, δεν ξέρω αν νομικά ισχύει, ότι λόγω τη εισβολή δεν μπορεί να λάβει θέση του, εν τη πράγμαση το ζήτημα είναι ότι θα ερχόμασταν σε απευθεία αντιπαράθεση νατοϊκών και ρωσικών δυνάμεων. Αυτό δεν γίνεται και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ο Ζελένσκι αποδεικνύει ότι δεν έχει την πολιτική οξυμία και την τυφλοκρατική γνώση που θα έχει ένας πολιτικός ίσως, πραγματικός πολιτικός συμβατικός, σε σχέση με ποια είναι η πραγματικότητα. Έχει αυταπάτες, έχει ψευδεστήσεις. Τα ΜΗΚ 29, τα πολωνικά για τα οποία συζητάμε, ένα πυρήνη σε τον θάνατο, δεν είναι τόσο εύκολο να πάρεις αεροπλάνα τα οποία δεν τα γνωρίζεις, ακόμα και αν είναι ο ίδιος ο τύπος, να τα βάλεις μέσα στο σύστημα υποστήριξης, αν υπάρχει αυτό που δεν υπάρχει, αυτή είναι η πραγματικότητα, και να τα αξιοποιήσεις. Θα μιλήσουμε για άλλες 20-30 απώλειες Ουκρανών πιλότων και θα λήξει και το ζήτημα. Επίσης, επειδή άκουσα πριν, γιατί σας άκουγα για τα S-400 λειτουργικά. Είναι ερώτημα εδώ πολλών. Ακούστε λίγο, κύριε Καραβίδα. Είναι ερώτημα και σε εσάς. Εδώ υπάρχει, λέει, μια φιλολογία να δώσουν οι χώρες που έχουν S-300, εμείς δηλαδή, Βουλγάροι και οι Σλοβαίνοι, S-300. Και γιατί δεν τα ζητάνε, λέει, τα S-400 που είναι και καλύτερα, πιο αναβαθμισμένα από την Τουρκία που είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, να σταματήσει και το κολπάκι της ουδετερότητας? Πέρα το αυτοπολιτικό κομμάτι, το αντίκτυπο που θα έχει, δεν μπορούν να τα λειτουργήσουν. Είναι τελείως διαφορετικό σύστημα, ακόμα και αν εξόψεις είναι το ίδιο, λειτουργικά είναι τελείως διαφορετικό, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Όμως εδώ να βάλω μια παράμετρο. Βλέπουμε τους δικούς συμμάχους μας να ενισχύουν την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, να την ενισχύουν. Επειδή όλα πρέπει να έχουν αναγωγή σε εμάς και βλέπουμε να μην αναφέρουμε καθόλου το Κυπριακό, με βάση το διεθνές δίκαιο για το οποίο συζητάνε όλοι, αντίστοιχα στην Κύπρο, όχι μόνο δεν ενήρχησαν την εθνική φρουρά απέναντι σε 50.000 κατοχικών δυνάμεων, γιατί τυχαίνει να βρίσκονται στην Κύπρο τώρα για μια εκδήλωση, αλλά απέναντίας επέβαλαν εμπάρκο στρατιωτικών όπλων στην Κύπρο. Αυτό θέλω να το αναφέρω για να μην είμαστε επιλείς μόνος για τη μεγάλη εικόνα που συμβαίνει. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Θέλω να κλείσουμε με τρία ερωτήματα, πολύ γρήγορες απαντήσεις γιατί θα βγούμε εκτός χρόνου. Λέει ο φίλος ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα. Μία ερώτηση για την Ελλάδα, λέει, κύριε Καραβίδα. Με πόσα Ραφάλ μπορούμε να έχουμε αεροπορική υπεροχή ή κυριαρχία? Κυριαρχία είναι βαρύς όρος, θα μιλήσω για αεροπορική υπεροχή. Θέλουμε τουλάχιστον 45 με 50 αεροσκάφη. Θα πει κάποιος, έχουμε δημοσιονομική κρίση, το καταλαβαίνω. Εγώ μιλάω τώρα τεχνοκρατικά. Ναι, ναι. Τι θα ήθελα αν είχαμε την πλήρη ευχέρεια. Για να έχει και αξία η επένδυση που κάναμε. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι, περίπου 700 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, από το συνολικό πρόγραμμα, αφορά τις υποδομές. Αν έχουμε 24 μονάδες για αυτά τα 700 εκατομμύρια, αντιλαμβανόμαστε ότι στις 45-50 μονάδες το κόστος αναμονάδα για αυτή την υποστήριξη πέφτει. Δηλαδή αξίζει η επένδυσή μας παραπάνω, πέρα από το επιχειρησιακό. Μάλιστα. Άλλο ερώτημα. Δεν μπορούμε να ψωνίζουμε σαν να μπαίνουμε σε παιχνιδάδικα. 2016, 20 Ραφάλ, 2035. Είστε σαφείς. Είστε σαφείς. Είναι άλλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Μπορούμε να την κάνουμε. Θα την κάνουμε άλλη ώρα. Ρωτάει κάποιος για τα ηλεκτρονικά συστήματα της Ρωσίας, γιατί είδαμε στη Ρωσία να ενεργοποιεί ηλεκτρονικούς παρεμβολής και σκέπασε μέχρι και την Κύπρο. Έχει τέτοιες δυνατότητες ή είναι υπερτιμημένη να κάνει δηλαδή ισχυρό jamming σε οτιδήποτε δυτικό μέσο ύπταται και παρατηρεί? Ισχύει ή τελικά είναι μούφα? Όχι, καθόλου μούφα δεν είναι. Είναι πραγματικότητα αυτό και αφορά όλες τις δυνάμεις. Δεν είναι κάτι φοβερό. Στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα όλοι μπορούν να επέμβουν.
και οι Τούρκοι έχουν ένα πολύ καλό σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, το οποίο συνδυαζόταν με τη δράση του Μπαϊρακτάρ, και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί, και εμείς έχουμε πολλά δυτικά συστήματα. Και είναι απορία άξιων τι θα γίνει σε ένα κορεσμένο περιβάλλον όπως το Αιγαίο, με τόσα όπλα που θα υπάρχουν, σε περιβάλλον ηλεκτρομαγνητικού πολέμου από τρία όπλα, στρατό, ναυτικό, αεροπορία και από τις δύο πλευρές. Έχουν δυνατότητες φυσικά, δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Άλλο ερώτημα. Βλέπουμε, λέει, την Ουκρανία να χρησιμοποιεί έντονα αυτά τα Μπαϊρακτάρ. Η απορία είναι, αφού έχει την όποια αεράμινα η Ουκρανία, η Ρωσία γιατί δεν χρησιμοποιεί μη επανδρομένα drones? Όχι, αυτό δεν είναι, το ανέφερα πριν, χρησιμοποιεί μη επανδρομένα σε έναν βαθμό, όχι όμως τόσο μαζικά όσο χώρες οι οποίες δεν έχουν τα πραγματικά συμβατικά μέσα. Έχουν αναφερθεί πολλές υπερβολές για τα Μπαϊρακτάρ. Είναι άλλο το αποτύπωμα που δώσαν στο Αρτσάχ και στη Λιβύη, όπου ήταν καμπάνια στην ουσία, και δεν μπήκαν πρώτα τα Μπαϊρακτάρ. Πρώτα καθάρισαν τα διαεροπορικά, κάποια περιφερόμενα πυρομαχικά, και δεν είναι ακριβής ο όρος, Ισραηλινά, τα Χάρπη και τα Χάροπ, και μετά μπήκαν τα Μπαϊρακτάρ να βγάλουν τα βίντεο. Λοιπόν, στην Ουκρανία δεν ισχύει αυτό. Τα Μπαϊρακτάρ είδαμε ότι γίναν τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις αεροπλαφοράς, εμπνευσμένες από την Τουρκία, με τουρκικά Airbus Α300 και ουκρανικά Antonov 124, δύο τουλάχιστον, μέσω Πολωνίας για αναπλήρωση όλων των απολειών. Λοιπόν, είδαμε κάποια βίντεο, δεν έχουν σοβαρό ρόλο μονοκινητήρια, μικρά, μη επανδρομένα αεροχήματα όπως τα Μπαϊρακτάρ, απέναντι σε μια συμβατική δύναμη που έχει πλήρης ικανότητα στην επιχειρήση. Δεν είμαστε Αρμενία, δεν είμαστε Λιβύη. Κάνω την αναγωγή στη δική μας περίπτωση. Μάλιστα. Δεν λειτουργήσαν τα Μπαϊρακτάρ όπως θα διαφήμισαν οι Τούρκοι. Πριν σας αποχαιρετήσω, ένα πολύ σύντομο, γιατί πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων, δικό σας γεωπολιτικό σχόλιο πλέον, φεύγοντας από το στρατιωτικό πεδίο. Όσο και αν δεν είναι προφανές υπό το βάρος της ειδησιογραφίας, θεωρώ ότι το επίδικο στην Ουκρανία είναι ποια θα είναι αύριο η σχέση μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Αν θα είναι σχέση επί ίσης ώρης ή κάποιος θα είναι επέτης και θα έπεται σε αυτήν τη σχέση. Έχει υποθεί ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή βλέπει προς την Κίνα. Αν δημιουργηθεί super hyper power, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν οι Δυτικοί. Αλλά θεωρώ ότι μαζί με τον Όκους, η Ρωσία, η Δύση χρειάζεται τη Ρωσία για να περισφίξει με ένα νέο Ρίνλαν την Κίνα. Αντίστοιχα, η Ρωσία, παρά την εικόνα που βλέπουμε τώρα, έχει μια χαμή έκταση στη Σιβηρία, έχει τους φυσικούς πόρους, δεν έχει την πληθυσμιακή επάγγεια στη Σιβηρία. Αντίστοιχα, νότια υπάρχει Κίνα, ένας οικονομικός γίγαντας χωρίς φυσικούς πόρους. Θεωρώ ότι η Ρωσία θα αισθανθεί ανασφάλεια όχι τώρα, σε προβολή στο μέλλον, και θα αναγκαστεί να έρθει κοντά με τη Δύση για να δημιουργηθεί ένας νέος Ρίλαγκ, ο οποίος θα περικλείσει με τον Όκους την Κίνα, τις τουρκογενείς κεντρασιατικές δημοκρατίες, εντός αγωγικών, το Ιράν και την Τουρκία, η οποία μετατρέπεται σε proxy state. Το ζήτημα λοιπόν είναι εκεί πέρα. Θα έχουμε την αυτοκρατορική Ρωσία, η οποία θα μιλάει από το ίδιο ύψος με την Δύση, με την Αμερική, ή θα έχουμε μια Ρωσία η οποία θα έρθει εξ ανάγκης και ως επέτης να μπει σε αυτό το σύστημα ασφαλείας. Γι' αυτό και η Ουκρανία βλέπουμε ότι σε ένα τελεσίδικο προδικασμένο αποτέλεσμα ενισχύει το Ζελένσκι. Γιατί? Για να γίνει το σύγχρονο Αφγανιστάν της Ρωσίας, για να τσαλαγωθεί η εικόνα της Ρωσίας, ούτως ώστε στη Νέα Γιάλτα ή συνέδριο της Βιέννης, γιατί είναι κάτι διαφορετικό, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό. Στις διαπραγματεύσεις ο καθένας θα πάρει το χώρο του μεγαλύτερο τον οποίο επιθυμεί και να δώσει αντίστοιχα λιγότερο χώρο στον άλλον. Θα βάζει μακρινό αυτό σαν προβολή. Εκεί πρέπει να σκεφτούμε ποιος είναι ο ρόλος του Ελληνισμένου Συνόλου, Ελλάδα και Κύπρος, σε αυτό το δακτύλιο. Η μοναδική χώρα η οποία μπορεί να περισφίξει, μπορεί να συγκρατήσει την Τουρκία, δεν το ξεχνάμε, όπως το έχει γράψει ο Μεγάλος Κονδύλης, είναι η Ρωσία. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι λάθος που κλείσαμε τα κανάλια επικοινωνίας με τον τρόπο που το κάναμε με τη Ρωσία, παρότι είναι καταδικαστέα εισβολή, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, και κλείνω με αυτό, ότι στον έξινο πόντο και όχι στην Μαύρη Θάλασσα, κατά τον τουρκικό, ζουν τουλάχιστον 150.000 Έλληνες ομογενείς, για τους οποίους το ελληνικό κράτος, το ελλαδικό κράτος, με συγχωρείτε, επί της παρούσης, δεν μπορεί να τις προστατεύσει. Γιατί στην αυριανή μέρα είναι δεδομένο ότι θα βρίσκονται στο ρωσικό έλεγχο και εμείς έχουμε κλείσει το κανάλι επικοινωνίας, θεωρώ ανετίως, χωρίς να κρατήσουμε τα προσχήματα τα οποία μπορούσαμε και έπρεπε και θα ήταν λογικό. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Καραβίδα, για την ανάλυση και επί του στρατιωτικού πεδίου και για τη γεωπολιτική σας οπτική. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.